Το Κοινοβούλιο των Σέρβων της Βοσνίας ψήφισε χθες υπέρ της απόσχησης των Σέρβων της χώρας από τους κρατικούς θεσμούς. Η Συνέλευση της Σερβικής Δημοκρατίας συνεδρίασε χθες στην Μπάνια Λούκα και έδωσε στην κυβέρνηση προθεσμία 6 μηνών να οργανώσει την αποχώρηση από τον στρατό, τη δικαιοσύνη και τη φορολογική διοίκηση της Βοσνίας. Η Βοσνία είναι διηρημένη στη Σερβική Δημοκρατία και μία κροατομουσουλμανική οντότητα, απόφαση που επικυρώθηκε το 1995 με τη Συμφωνία του Ντέιτον με την οποία τερματίστηκε ο πόλεμος της Βοσνίας. Ο Μίλοραν Ντόντικ, πολιτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας και μέλος της συλλογικής κυβέρνησης της χώρας, δήλωσε πως η Βοσνία οδεύει προς μία κατεύθυνση για την οποία δεν είχαμε συμφωνήσει υπογράφοντας την Ειρηνευτική Συμφωνία του Ντέιτον. Έχει έρθει η ώρα η Σερβική Δημοκρατία να κερδίσει την ελευθερία της. Παράλληλα, αξιωματούχος του State Department, μιλώντας στην Guardian, παρομοίασε την κίνηση αυτή με πτώση από γκρεμό για τη Βοσνία και προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ θα εξετάσουν ακόμα και το ενδεχόμενο κυρώσεων. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemesishd.gr.